Ολυμπιακός από Κόρινθο. Τι είσαι? Ολυμπιακός από Κόρινθο. Ρε φίλε, λίγο πιο δυνατά, γιατί τώρα έχουμε πάθει. Ολυμπιακός από Κόρινθο. Από Χίο. Από Κόρινθο. Το Βόλο λέει, το Βόλο, ε. Από Κόρινθο. Από Κόρινθο. Όλυθρο. Τι που είναι αυτός Όλυμπο, Όλυμπο. Κόρινθο, Κόρινθο, ρε τάκι. Έλα, ακούω, από τον Όλυμπο. Λουτράκι, Λουτράκι. Από Λουτράκι, Κόρινθο. Πήγε σε άλλο μέρος, τώρα που... Όλυμπο, τι Όλυμπο. Πού, ρε φίλε, σιγά σιγά πες το. Και δυνατά. Λουτράκι. Ε. Λουτράκι. Σαμαθράκης. Λουτράκι. Ναι. Α, Λουτράκι. Λουτράκι. Λουτράκι, Κόρινθο. Το όνομά σου είναι Κόρινθο. Σκώσε λίγο. Λουτράκι, Κόρινθο. Ρε, τι όνομά σου, ποιο από τα δύο είναι. Τι όνομα έχει, ρε, Λουτράκι, Κόρινθο. Παρές. Άμα, μπλέξαμε. Α, είναι τρελός, ρε. Μα το λένε Λουτράκι και μετά Κόρινθο. Ρε, το όνομά σου ποιο είναι από τα δύο. Μπορές. Ω, μπλέξαμε. Έχασες και βγήκες από το Λουτράκι και είσαι χαμένος. Από το καζίνο και την πληρώσω εγώ. Ρε παιδιά, πιο δυνατά, ρε. Δηλαδή τώρα του Χουάν Κάρπος στο διάλογο το λένε, του μιλάνε με εκείνον τον τηλεβόα. Ακούς, ρε! Ρε μουνόπανα, τι άλλο θα σκεφτείτε, ρε. Την μπούτσα που ζητάτε θα τη φάτε, ρε. Ήδη έχετε φάει 2-3 από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Φάγατε και μία που θέλατε και πρωτάθλημα στον Πειραιά. Όλα, μία, μη σας νοιάζει. Ένα-ένα θα γίνουν όλα, ρε. Εμπρός. Ρε, τι γίνεται. 88-49, Βαζέλια, οι νίκες στο ΣΕΦ. 88-49. Εντάξει είμαστε, εγώ όταν ορκίστηκα ότι αν... δεν υπήρχε περίπτωση να έχετε μία παραπάνω και να λέγα εγώ «Α, ορκίζομαι για να σας πω τα ψέματα που λέτε εσείς». Όταν σας λέω νίκες εγώ, «Α, όχι, λέτε εσείς άλλα». Λοιπόν, εγώ δεν θα ερχόμουν εδώ. Ορκίστηκα στο Χριστό και στην Παναγία. 88-49. Και μετά τολμάτε να λέτε για εξοχικό. Τέτοια πουστράκια είστε. Ούτε την αλήθεια που λένε οι αθμοί δεν δέχεστε. Δεν τη λέω την αλήθεια. Τη λένε οι αριθμοί. Και ούτε αυτοί δέχεστε. Μα τόσο πουστιά μέσα σας. Γάμο εκεί στο Κολονάκι που ιδρυθήκατε. Ροζ φανέλα. Αλλά και προχθές στο ζέσταμα ροζ φοράγατε, έτσι. Ροζ δεν φοράγατε. Α, δεν το βγάζετε αυτό το ροζ. Εμπρός. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Μετά τις 12. Ναι, μωρέ. Τώρα, άμα βγεις έξω καίει ο ήλιος. Άντε γάμισου, ρε, πρωί-πρωί. Δε βραδιάτικα και λέω κι εγώ πρωί-πρωί, με μπέρδεψες. Γάμισου, να με τρελάνεις εσύ. Μετά τις 12 καλημέρα. Δηλαδή, έξω το πρωί τι θα πεις, ρε, καλησπέρα. Εμένα δεν με τρελάνετε, ρε. Δηλαδή, τώρα έξω να βγω είναι ο ήλιος. Πού είναι ο ήλιος. Ρε, καλημέρα, λέει, το πρωί. Ακούσα, η καλημέρα. Βγήκε και λέμε καλημέρα, καλή μέρα. Τώρα είναι καλό βράδυ. Κι ας είναι και 12 και 1 και 2 και 3. Ξημερώματα δεν λέμε, τώρα είναι ξημερώματα. Ρε, εμένα θα τρελάνετε. Ωραία, πετύχατε. Τάκη! Και εκτός και θέλετε να σας βρίζω. Άμα θέλετε, εδώ είμαι εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Να με τρελάνετε. Τάκη! Εδώ τώρα... Ο άλλος λέει καλημέρα και είναι η ώρα, τι ώρα, μία παρά δέκα είναι, τι ώρα. Ρε άντε ρε, 88-49 εδώ είναι το ζουμί ρε. Εδώ ρε, 88-49. Τάκη. Εδώ ρε, βαζελάκια, ελάτε τη Δευτέρα στο ΣΕΦ ρε. Άντε πουστράκια, ελάτε. Ολυμπιακός. Ελάτε στο ΣΕΦ ρε, πουστράκια. Τάκη. Εδώ. Θα ακούτε Ολυμπιακό. Καλά, από τότε που ιδρυθήκατε, ακούτε Ολυμπιακό και τρέχετε σαν τον διάβολο. Λες και σας έχουν βάλει νεύτη. Καταλάβατε. Τάκη. Έλα, πάμε, πάμε σε μια γραμμή. Εμπρός. Τάκη. Έλα. Καλησπέρα.
Ναι. Ακούς φίλε, Ολυμπιακός από Νίκαια. Άρης είναι το όνομά μου. Ολυμπιακός από Νίκαια. Ναι, έλα, Άρης, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχετε αναφερθεί καθόλου στα ιατρικά θέματα, ναι, έχω θεραπεία για τον Μπουάκαρ. Στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια να τον εσπρώξουμε καλά από πίσω να ξεβουλώσουν τα αυτιά του, φίλε. Ναι, ρε φίλε, ναι, καλό αυτό. Ξεβούλωμα από πίσω θέλει. Άμα τον πιέσει από πίσω να ξεβουλώσουν, ναι, τα αυτιά του, φίλε. Ναι, θα του βγουν τα τύμπανα έτσι, φύγανε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, να είστε καλά, αφήστε τους την ξεφτύλα τους και θα πάνε καλά. Έγινε, φίλε. Να είστε καλά, τα κύρια. Γεια σου, κύρια. Να του, πώς το είπε, ξεβούλουμε από πίσω και τα αυτιά, λοιπόν, μαγκές. Κουράστηκα, με κουράσατε σήμερα. Λοιπόν, τα είπαμε τα αθλητικά μας, τα οπαδικά μας, την ομάδα που λατρεύω, την ομάδα που εσείς δεν ξέρετε τι κάνετε. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες καλή 28η Οκτωβρίου. Μετά αύριο έχουμε και ένα έπος. Πετάξαμε τους Ιταλούς στη θάλασσα και γαμίσαμε και τους Γερμανούς αργότερα. Αλλά 26 του μήνα αύριο θέλω να ευχηθώ σε όλους τους που γιορτάζουν να είναι καλά, ανεξαρτήτου ομάδος, να προσέχετε τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας και να είμαστε εδώ να μαλώνουμε. Άντε, καλό βράδυ.